Καλησπέρα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω να σας πω χρόνια πολλά. Λέγαμε θα έρθουν τα Χριστούγεννα, ήρθαν τα Χριστούγεννα. Είναι από δύο μεγαλύτερες γιορτές για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Μια είναι το Πάσχα και η άλλη είναι Χριστούγεννα. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη εικόνα στην Κωνσταντινούπολη που την έχω κοινοποίησει στην ομάδα, που είναι στη Μονή της Χώρας, η γέννηση του Χριστού. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ ο Νίκος μου έγραψε, ο Νίκος Πιτεροκόλλης είναι φίλος από Κρήτη που έχει ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στην Κρήτη έχουν κάνει και ένα μουσείο πάνω σε μυθολογία. Να είναι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα από το Ιτζαντιγέ. Είναι μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ειδικά ασιατικής Κωνσταντινούπολης, το οποίο βρίσκεται στο λόφο του Κουσγουντζουκίου. Γι' αυτό εγώ θα κατηφορήσω να σας δείξω τι θέα έχει αυτός ο λόφος. Δεν κατάφερα. Δείτε, έχει την θέα την κρεμαστή γέφυρα. Ξέρω είναι μια δύσκολη ώρα. Γιατί εντάξει, η Χριστουγεννιάτικα έχετε στρώσει το τραπέζι. Θα ήθελα να με φιλοξενήσετε και στο τραπέζι σας. Αν θέλετε βάλτε το κάπου εκεί, να βλέπετε κιόλας και να τρώτε και να κουβεντιάζετε και να τηρείτε τα έθιμά σας. Όπως και εμείς εδώ στην Κωνσταντινούπολη, οι Κωνσταντινούπολίτες είπανε τα κάλαντα, όπως και κοινοποίησα στην ομάδα. Είδατε σε πολλά σημεία τηρούν τα μέτρα. Και έτσι με τα μέτρα, γιατί εντάξει είναι και, έχει και κάποια ωράρια, ας πούμε τα παιδιά κάτω από 18 ετών δεν μπορούν να βγαίνουν έξω, μέχρι 10 με 1 μπορούν, ύστερα οι μεγάλοι είναι 1 με 4, οπότε έχει κάποιες δυσκολίες με τα ωράρια να βγαίνουν έξω και αυτό δεν μπορούσαν να κινηθούν πιο ελεύθερα από άλλες χρονιές. Λοιπόν, θα κατεβούμε στο Κουσγουντζούκι, κατεβαίνοντας βέβαια όπως και βλέπετε, είναι μια συνοικία, διότι εδώ μένουν οι άνθρωποι, αλλά περισσότεροι ήταν Αρμένοι και Έλληνες σε αυτή τη συνοικία. Όπως και βλέπετε, τα σπίτια είναι συνοικίες που μένανε Έλληνες και Αρμένοι. Όπως αυτό το σπίτι έχει ελληνικό ρυθμό επάνω στο σπίτι. Θα δούμε και πολλά. Ας κατηφορήσουμε σιγά σιγά, τσούκου τσούκου. Θα είμαστε λίγοι άνθρωποι, αλλά πιστεύω εσείς που θα το δείτε, θα το κοινοποιήσετε και θα το δουν και άλλοι, κάποια άλλη κατάλληλη στιγμή. Επειδή ξέρω όλοι είσαστε στα τραπέζια σας, τρώτε, αλλά να πείτε και ένα γεια όταν θα μπορέσετε να δείτε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε. Εγώ συνεχίζω βέβαια. Λέγαμε, Μονή της Χώρας έχει αυτό το ιδιαίτερο ψηφιδωτό. Και εδώ στο Κουσγουντζούκι έχουμε μια εκκλησία, βασικά δύο εκκλησίες έχει, δύο ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Είναι ο Άγιος Γεώργιος, είναι μια μικρή εκκλησία. Το έχω δει και μέσα και συνήθως μια φορά το χρόνο είναι ανοιχτή αυτή η εκκλησία. Η μόνιμη κάτοικη εδώ της περιοχής είναι αυτές οι όμορφες γάτες, γατούλες. Δείτε τα. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Δείτε ομορφιά. 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 Μπράβο.
Λοιπόν, έτσι που λέμε, κατεβαίνουμε, είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, η εκκλησία που γιορτάζει και η εκκλησία 27 Ιουλίου, λειτουργεί κανονικά κάθε Κυριακή. Να δούμε αν έχει στόλισμα κιόλας τώρα, να ρίξουμε μια ματιά που θα είναι δίπλα μας. Αλλά συναντάμε και ένα χαμάμ, εδώ είναι ένα χαμάμ και λέγεται η Τζάντιε Χαμάμ, το οποίο έχει περάσει μια συντήρηση και πολύ πρόσφατα θα ανοίξει, θα εξυπηρετεί τους ανθρώπους της γειτονιάς και ένας πολύ γνωστός ποιητής, ο Τζαν Γιουτζέλ, λέει ότι έβγαινε με τον Μπουρνούζι από το σπίτι. Δείτε τα σπίτια, όμορφα σπιτάκια, μονοκατοικίες έχει πιο πολύ εδώ. Και επίσης αυτή η συνοικία, εκτός που είναι και ελληνική συνοικία Κοσγκουντζούκη, είναι και μια αρμένικη και εβραϊκή συνοικία. Γι' αυτό το λόγο θα σας δείξω και δύο συναγωγοί, ένα Μπέτ Νισίμ και ένα Μπέτ Ιακώβ. Δύο εβραϊκοί συναγωγοί και δύο χαμάμ. Αυτό είναι το τουρκικό χαμάμ, να σας το δείξω ξανά. Δείτε το πώς φαίνεται. Είναι με τα χόρτα έτσι λίγο θέλει περιποίηση, αλλά το έχει πάρει ένας ιδιοκτήτης, θα το αναπαλαιώσει. Το έχει αναπαλαιώσει ό,τι άκουσα, αλλά θα το ξαναλειτουργήσει αυτό το χαμάμ της περιοχής. Επίσης, αρχίζουμε να, εδώ λέγεται και το σοκάκι, η Τζάντιε Χαμάμ Σοκάκ, που είναι Χαλκιδόνα, Σκούνταρη. Επίσης θα πάρω και το δρόμο. Πάμε τα Βόσκιαλντεν, τεσεκρέτερ. Καλώς ήρθες Αχμέτ. Είναι από Βιέννη και ο κύριος Αχμέτ. Είναι Ξηροκρίνη, από Ξηροκρίνη, από το Κουρούτσες με έχει η καταγωγή. Είναι πολύ φίλος. Λοιπόν, έχω να σας δείξω, εκτός από την περιοχή, δηλαδή τώρα περπατάτε από το μάτι του Εντέρ. Όπου πάει ο Εντέρ, που εξηγεί και εσείς μαζί πηγαίνετε μαζί με τον Εντέρ. Ο Εντέρ ποιος είναι, γιατί έχουμε φτάσει 6.500 μέλη. 6.500, εντάξει, μπορεί να με ξέρουν 2.500 άτομα, αλλά οι υπόλοιποι δεν με ξέρουν. Εγώ είμαι ελληνόφωνος και αγγλόφωνος, επίσημος ξεναγός. Η μαμά μου είναι Ρωμιά Μεγαρεμιώτισσα. Ακόμα ζει, είναι στο Αρναβούτκοϊ, στο Μεγαρεύμα. Και θέλω να πω και μπροστά σας χρόνια πολλά μανούλα μου. Την έχω πάρει τηλέφωνο, αλλά και από εδώ έτσι επίσημα να την πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, κατεβαίνοντας θα δούμε και αρχοντικά σπίτια, διότι για τους Εβραίους είχε πάρα πολύ σημασία αυτό το χωριό του Κουσγκουντζούκη, γιατί ήταν ξεκίνημα για το Χατζι. Ξέρετε, Χατζι προσκυνητή, για να γίνει ένας Εβραίος για το Ιερουσαλήμ να πάει, έπρεπε να ξεκινήσει από αυτό το χωριό. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το χωριό. Εδώ βέβαια αλλάζει λίγο ο πληθυσμός μετά το 1950 και 55, μετά τα Σεπτεμβριανά, επειδή είχε πολλά χρώματα αυτό το χωριό, έχει επηρεαστεί πρώτα απ' όλα αυτό το χωριό. Και σιγά σιγά αρχίζουν να φεύγουν και οι άνθρωποι και έρχονται πιο πολύ Τουρκοπόντι, δηλαδή Καστάμονιλίδες, Σινοπλίδες, Ριζελίδες και από την Τραπεζούντα Τούρκοι, που αλλάζουν λίγο το πληθυσμό. Εδώ μπήκαμε και στο πάρκο, λίγο πιο πέρα, πιο πάνω, θέλω να φανταστείτε, έχει, ας πούμε, το Κουσγκουτζούκι έχει ζωντάνια, έχει και κόσμο, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και η ώρα 8 θα ξεκινήσει και το απογορευτικό κυκλοφορίας για 3 μέρες, οπότε ο κόσμος βλέπει σαν τελευταία ευκαιρία και έρχονται εδώ και περπατάνε και οι καφετέριες είναι κλειστά, απογορεύεται να σερβίρουν τα εστιατόρια, οι καφετέριες δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, αν συνεχίσετε αυτό το δρόμο έτσι που σας δείχνω,
Ανεβαίνετε και στο εβραϊκό νεκροταφείο. Μπορώ να σας πω και της Κωνσταντινούπολης. Το μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο βρίσκεται εδώ στο Κοσγκουντζούκι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νεκροταφείο, διότι εδώ είναι θαμμένοι οι περισσότεροι και θέλανε, δηλαδή λέγανε ότι αν πεθάνουμε να μας θάψετε στο Κοσγκουντζούκι. Κάνανε τάμα, αν πεθάνουν, παιδική χαρά βλέπετε, παίρνουν και τα παιδιά τη τελευταία ευκαιρία. Η ώρα είναι, κανονικά η ώρα είναι απογόρευση ώρα για τα παιδιά, αλλά εντάξει τι να κάνουν και τα παιδιά, πρέπει να βγουν έξω. Θέλω να σας πάω να σας δείξω και το Μπέτ Νισίμ, μια συναγωγή, εβραϊκή συναγωγή. Τελευταία αρχίζει να... Νισίμ Καμπάλα είναι ο ιδρυτής και με υποψηφία ψηφίσανε να δώσουν και το όνομα του κύριο Νισίμ, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μαζέψει και την κοινότητα των Εβραίων, γιατί δύσκολο είναι να μαζευτούν κιόλας. Έχουν μείνει λίγοι και οι Εβραίοι. Έχει και αυτή τη διαφορά. Οι Έλληνες λένε εμείς εδώ είμαστε και φωνάζουν. Οι Εβραίοι είναι κρυφοί, δεν ξέρεις ποτέ πώς είναι. Δεν γνωρίζεις. Επάνω κάτω οι Έλληνες ξέρουμε 2.000-2.500 είναι ο πληθυσμός των Ελλήνων. Καλώς τους. Λοιπόν, εκεί που είναι η τουρκική σημαία είναι η εβραϊκή συναγωγή. Έχει το, τη σφραγίδα του Σολομώντα, του Νταβίτ. Συγγνώμη. Βέβαια, φτηνόπωρο και άνοιξη εδώ έχει μια άλλη ομορφιά και τα λουλούδια, ας πούμε, εδώ να φανταστείτε να μην φαίνεται το πίσω και βλέπετε αυτά είναι ένα λουλούδι, ρολόι, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς το λένε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα έχει περάσει η εποχή, αυτό δεν έχει και πώς το λένε. Εδώ οι γάτες φυλάνε το και την εβραϊκή συναγωγή. Ας περάσει το αυτοκίνητο να σας το δείξω και αυτό, ρίξτε μια ματιά. Αυτά είναι τα μυστικά της πόλης. Δεν μπορείτε να τα δείτε παντού, αλλά μαζί θα τα δούμε. Και εδώ λέγεται και το σοκάκι Γιακούπ σοκάκι. Την ελληνική εκκλησία θα σας δείξω με τη σειρά. Μην βιάζεστε. Θα δείτε την ελληνική εκκλησία και μετά θα φύγετε. Όχι έτσι. Θα πάμε τώρα. Λοιπόν, μετά από τη συναγωγή, βέβαια παντού κάμερες, λόγω ασφάλειας όπως και βλέπετε. Και έτσι να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Εδώ βλέπουν και έρχονται να παρκάρουν, γιατί είναι στα περίχωρα του χωριού. Και κατεβαίνω σιγά σιγά να σας δείξω και ένα εγκαταλειμμένο χαμάμ. Είναι εβραϊκό χαμάμ αυτό, που ήταν μια λειτουργική, πώς το λένε, δηλαδή προτού να πάνε στο Ιερουσαλήμ, οι γυναίκες μπαίνανε σε μια βαφτιστική, πώς το λένε, δεν ξέρω πολύ καλά αυτή τη θρησκεία, αλλά μπαινοβγαίνανε σε μια κολυμπήτρα. Και αυτό λεγόντανε μπατάκ χαμάμ, επειδή βουτούσαν. Μπατάκ χαμάμ, να σου το δείξω και αυτό. Εδώ είναι προεδρικό σπιτάκι, Ουσγούντζουκ Μαχαλέσι Μουχταρλε. Λοιπόν, και να σας δείξω λίγο, αρχίζει και οι καφετέριες, έχει πάρα πολλοί καφετέριες το Κοσγκουντζούκι. Εδώ είναι το ταχυδρομείο που έχει και ουρά, με τα μέτρα απόστασης, ένα μέτρο, 1,5 μέτρο. Δείτε, θα ήθελα να έχω τέτοιο σπίτι. Εδώ δεν θα το κάνω καφέ, θα καθόμουν να πίνω το καφέ μου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια έχουν παράπονο οι κουσγκουντζουλίδες, δεν θέλουν να βγάζουν φωτογραφίες πολλές, δεν θέλουν να ανοχληθούν από τον κόσμο που έρχεται για τουρισμό. Αυτό που είναι με κλειδάρια είναι το χαμάμ. Συγγνώμη για την ανάσα μου, γιατί δείτε, δύσκολο παίρνω αναπνοή με αυτό. Είναι πιο ασφαλής αυτό, N95. Έτσι να σας το δείξω και το μέσα.
Έτσι λοιπόν, αφού είδαμε και αυτό, ας συνεχίσουμε. Πιστεύω κάποια στιγμή θα βρείτε ευκαιρία να το δείτε μαζί, αλλά εντάξει, έχω ακόμα να σας δείξω πολλά πράγματα. Μπορεί να προλάβετε και από κάπου. Αλλά αν θέλετε να το δουν και άλλοι, κοινοποιήστε να το δουν και άλλοι και να έρθουν και στην ομάδα μας. Κάποια άλλη στιγμή θα κάνω και μια άλλη ζωντανή μετάδοση. Οπ, συγγνώμη, εμένα έμεινε. Ωραία. Κατεβαίνοντας, εδώ έχει ένα ωραίο σοκάκι. Το σοκάκι, επειδή έχει χρωματιστά όμορφα σπιτάκια, έχει και καλό σήμα, δόξα σε ο Θεός. Έχει καλό σήμα και θα μπορέσω να στήσω. Δείτε το παιδί, το μωρό για βόλτα, βγήκε βόλτα. Έτσι, να στήξω και το σοκάκι, το ονομάσανε τουριστικά σοκάκι Instagram. Είτε εδώ έρχονται και βγάζουν φωτογραφίες. Όμορφο όμως, πραγματικά είναι όμορφα. Δείτε το σοκάκι με τα ξύλινα σπίτια και έτσι έρχονται και βγάζουν φωτογραφίες. Και εδώ κάτω βλέπετε το μποστάνι του Ηλία. Λοιπόν, ένα μποστάνι να φανταστείτε και ακόμα σήμερα πραγματικά έρχονται, κάθονται οι άνθρωποι. Βέβαια, αν το προσέξετε, είναι χωρισμένο σε μικρά στρέμματα. Είναι 16 και μισό στρέμματα, 16.500 τετραγωνικά μέτρα είναι αυτός ο χώρος. Και εδώ, τώρα, σήμερα είναι του Δήμου και ο Δήμος τα μισά τα δίνει σε εκπαιδευτήρια εκεί που κάνουν δοκιμή και πρακτική τα παιδιά και μαθαίνουν πώς είναι μια ντομάτα, πώς είναι μια μελιτζάνα. Και έτσι λοιπόν το άλλο το μισό το δίνει με κλήρωση το πρόεδρος του χωριού. Ο πρόεδρος του χωριού το δίνει στους πολίτες, δηλαδή στους χωριανούς, να έρθουν να κάνουν, να φυτέψουν, ας πούμε. Δηλαδή είναι και ένα μέρος που έρχονται να γίνουν πιο έτσι μαζί, ας πούμε, απόκριες. Έχουν ένα χντρελές που ανάβουν και μια φωτιά και πηδάνε από, επάνω από τη φωτιά. Είναι ένα έθιμο τσιγκάνικο, αλλά έρχονται πάρα πολλοί εδώ και όλοι μαζί πηδάνε από τη φωτιά για να έχουν καλή τύχη όλη τη χρονιά. Λοιπόν, το μποστάνι, μπορώ να σας πάω και μέσα, αλλά να σας δείξω λίγο την εκκλησία τον Άγιο Παντελέημον, δίπλα ακριβώς έχει και, την, και το αείασμα με το ίδιο όνομα. Έχει και ένα πύργο, το καμπαναριό, πιο σωστά. Επίσης πίσω ήταν και το σχολείο, το ελληνικό σχολείο. Δείτε εδώ. Επίσης εδώ λέγεται Τζάντι Εντερεσί, ανά και τα κόκκινα. Να δούμε, να ρωτήσουμε πόσο κάνει. Εγώ ξέρω πόσο κάνει, έχω πάρει κιόλας. Απλά κόκκινα κάτσπαρα. Κάτσι. 20. Κάτσι, αλτίλι μου. Τουρ, δόνιστε. Τάμα. Σαφ. 20 λίρες. Καλά είναι τα λεφτά. 20 λίρες. Είναι 2-2,5 ευρώ. 6 τεμάχια. Λοιπόν. Και εδώ ντερέ που λέει ήταν ένα παραποταμάκι. Λοιπόν, κάτσε να σας δείξω πρώτα το μποστάνι. Ο Ηλίας είχε αλβανική καταγωγή, εδώ έμενε και ήταν δικό του μποστάνι αυτό. Να στήξω λίγο και το σχέδιο. Είναι ένα must να το δει κάποιος. Έχει και ένα πάρκο. Α, καλοκαίρια, ξέχασα να σας πω. Εδώ έρχονται και να δούνε και σινεμά. Εδώ λέει πότε τι πρέπει να φυτέψετε και τι πρέπει να μαζέψετε, πότε και πώς. Τα εξηγεί όλα ένα-ένα. Έχει κόσμο, έχουν έρθει εδώ. Κανονικά και το κάπνισμα έχει απορρευτεί. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το κάπνισμα, κανονικά, απογορεύεται. Δηλαδή, αν μου πείτε, αν δείτε κανέναν να καπνίζει, πέστε μου να ξέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο πρόστιμο έχει αυτό το πράγμα. Επίσης, τώρα, να, εδώ είναι και το σινεμά. Βάζουν εδώ ταινίες, καλοκαίρια, κάθονται όλοι οι οικογένειες και έτσι βλέπουν
Βέβαια και στα τουρκικά λέγεται μποστάν. Έτσι, να σας δείξω και την ταινία που την δείχνουν. Εκεί έχει και ξύλινα παιχνίδια, παιδική χαρά. Έχει το μποστάνι, εδώ λέγει και το μποστάνι. Γράφει και στα τουρκικά μποστάν. Και αν ρίξουμε και οι ταμπέλες λένε ότι είναι. Και η παιδική ακαδημία λέει, ύστερα Κορκουτεζάλ Μπιλγκί Εβί. Έχει ταμπελίτσες αν προσέξατε. Οι ταμπελίτσες δείχνουν στα εκπαιδευτήρια ανήκουν αυτά τα μικρά οικόπεδα. Έτσι βγαίνω πια, πάω στην εκκλησία και το καμπαναριό φαίνεται 1912 από Ζήκο και Αντώνη Χουνταβερντόγλου δίνει εντολή, δίνει τα λεφτά και ο αρχιτέκτονας Μιχάλης Ηλίου κάνει αυτό το καμπαναριό. Ακριβώς απέναντί σας είναι η εκκλησία με το σταυρό. Κανονικά πιστεύω ότι και το πρωί είχε θεία λειτουργία. Έτσι λοιπόν, κουσγουντζουκλίδες. Κάτσε να πάμε και στο αγίασμα να δούμε είναι κανείς. Να ρίξουμε μια ματιά. Καλώς τους, χρόνια πολλά. Όσοι αργήσανε, αυτό το κομμάτι θα το δούνε μετά. Λοιπόν, εδώ είναι και είσοδος του αγιάσματος. Είναι ένα παρακλήσι έξω από την εκκλησία. Ξεχωριστά έχει είσοδο. Πολύ πρόσφατα, καλοκαίρι, αν θυμάστε, ήταν εποχή πανδημίας πάλι και πέθανε ο Κοσμά Κοσμάολο, αγαπητός άνθρωπος, και ήρθα και στην κηδεία, ήμουνα μέσα και έκανε και δύο τουράκια εδώ. Να είναι καλά, ο πρόεδρος της εκκλησίας, ο Σάββας ο Κοτάμ, με φιλοξένησε μέσα. Εδώ είναι και ο πύργος Μιχαήλ Ηλίου έργων, που λέει είναι ο αρχιτέκτονας, αλλά εδώ Α και H που βλέπετε είναι ο Αντώνης Χουνταβερντόγλου. Ότι ξέρω έδωσε την εντολή να γίνει αυτό το καμπαναριό. Εκεί γράφει και ελληνικά η επιγραφή. Κουσγουντζουκίου και στα ελληνικά, αλλά η ελληνική ονομασία είναι, η ελληνική ονομασία είναι Χρυσοκέραμος. Γιατί στη Βυζαντινή εποχή, στο Ιουστίν Β, στην εποχή, μου είπε και ο Αχμέτ Αμπί, ένα καφενείο εδώ απέναντι από την εκκλησία. Κάτσε να περάσω απέναντι. Δεν είναι κανείς η εκκλησία, δεν έχει στόλισμα. Κάτσε να δούμε. Έχει και γαλερί καλών τεχνών. Δείτε εδώ, έχει και χριστουγεννιάτικα στολίσματα. Το καφενείο, Αμπί, καλέ, καπαλέ. Ben sana dedim. Buraya gidiyorsun sen. Büyük ihtimal yok değil. Λοιπόν, η εκκλησία. Να δούμε την εκκλησία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Η εκκλησία είναι από δύο εκκλησίες. Η μία είναι εδώ. Ύστερα, μια φημισμένη γυναίκα θα ηρεφικά επάνω στο YouTube μπορείτε να βρείτε πολλά βιντεάκια της Ρεφικάς. Κάποιοι την αγαπάνε, κάποιοι δεν την αγαπάνε, αλλά αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά, εδώ στο σενάκι μέσα έχει το την οικοδομή που έχει αγοράσει η γυναίκα αυτή. Έχει ημερομηνίες σε τρεις διαφορετικές. Εδώ έχουν και φωτογράφοι και βγάζουν φωτογραφίες. By the way, εδώ είναι το ταχυδρομείο το παλιό. Ρίξτε μια ματιά, ελληνική αρχιτεκτονική, και ήταν του Μπαρμπαγιάννη η μπειραρία, η παλιά μπειραρία. Ύστερα, εδώ ήθελα να στήξω αυτήν την οικοδομή, αυτό το βανάκι, το μίνιμπας που βλέπετε, ανήκει στη Ρεφικά αυτή την κοπέλα που σας λέω. Είναι σαν τη Μαρία Εκμεκτσιόγλου, είναι γεματούλα, όμορφη, καλή ψυχή κυρία, να την δείτε και αυτήν. Και όταν θα γκουγκλάρετε, να μπορέσετε να την βρείτε. Λοιπόν, Σιμώτας, ο αρχιτέκτονας Σιμώτας
Εκεί λέει Σιμώτας και εκεί τρεις μερομηνίες. Όπως και βλέπετε, πάνω στην οικοδομή, Αρδίτη λέγεται η οικοδομή. 1923 είναι, όπως στα λατινικά, 5683 είναι η ημερομηνία στα εβραϊκά, έτσι είναι οι ημερομηνίες, και είναι στα οθωμανικά 1923. Λοιπόν, και αυτή είναι μια όμορφη οικοδομή εδώ, αν θέλετε, όταν θα έρθετε εδώ, επίσης αν ανεβείτε από εδώ, τα σκαλάκια, τα γιοκούσια, οι ράμπες, δίνουν μια γνώμη για την περιοχή. Η πυραρία, είπαμε, του Μπαρβαγιάννη, ύστερα είχε και Αρμένους, είχε και Εβραίους. Δείτε, χριστουγεννιάτικα πίτα, κουσγκουντζούκ που λέει, και εκεί έχει, ας πούμε, χριστουγεννιάτικα στολίσματα. Χρόνια πολλά και στην Αμερική. Λοιπόν, έχει κουραβιέδες με καρότο κέικ, πισκότα. Βέβαια, αυτά τα εστιατόρια κανονικά λειτουργούσαν εδώ, αλλά δυστυχώς δεν αφήνουν, δεν επιτρέπεται να φάει ο κόσμος εδώ να κάτσει, και τα τραπέζια είναι μαζωμένα έτσι, μόνο επιτρέπεται delivery. Μερομηνία να γραφτεί στην ιστορία, 25 Δεκεμβρίου 2020. Ελπίζω να μπορέσω, αν θέλει ο Θεός και αν μου επιτρέπει και το κράτος, θέλω να πάω και στα φώτα, στη γιορτή των Θεοφανίων, να σας το δείξω ζωντανά. Θα σας το ανακοινώσω για να είσαστε και εσείς μαζί. Λοιπόν, εκεί ψηλά που βλέπετε τα κυπαρίσια, τα κυπαρίσια εκεί συμβολίζουν κιόλας το ελληνικό κημητήριο Κουσγκουντζουκίου. Εκεί βέβαια και πολλοί κουσγκουντζουλίδες είναι από την Καπαδοκία καταγωγή. Έχουν καταγωγή από την Καπαδοκία. Περισσότεροι, δείτε εδώ πως αγκαλιάζει το σοκάκι τη θάλασσα, και τα σπίτια τα γωνιακά. Είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό. Ας πάμε τώρα λίγο και στο μπρος στο νεκροταφείο, να μην αισθάνονται και οι νεκροί των Ρωμιών μόνοι τους. Συγγνώμη για την ανάσα, γιατί ανεβαίνω αυτή τη ράμπα. Λοιπόν, Γκουζάλ Μπεχιάρ, το σοκάκι. Γκουζάλ Μπαχάρ Μπεχιάρ σημαίνει παλικάρι στα εβραϊκά, και το έχουν ονομάσει Γκουζάλ Μπαχάρ. Έτσι ανεβαίνουμε. Ποιοι είναι, έχουν καταγωγή από το Κουσγκουντζούκι? Ο κύριος, ο διευθυντής, Γιάννη Δημιρζόγλου. Ο Μάρκος Αποστολίδης, που είναι ιδρυτής του Έρυθρο, δεν θυμάμαι το όνομα, πώς ήταν αυτό. Δείτε και τα σπίτια. Νεκροταφείων Ορθόδοξο Κοινότητος Κουσγκουντζουκίου. Χρόνια πολλά. Όποτε έρχομαι εδώ, μου θυμίζει την Παναγία Σουμελά ο δρόμος.
Έτσι. Δύσκολος είναι ο δρόμος. Συγγνώμη για την ανάσα. Yukarı çıkıyorum. Tanıdığım Yanni Bey'in ya. Tamam. Merak etmeyin. Λοιπόν, είπα είμαι γνωστός του κύριου Γιάννη και μου επιτρέπουν να είναι καλά ο κύριος Γιάννη Δημιρζόγλου. Έτσι ανεβήκαμε και στο νεκροταφείο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και στο δικό μας, στο μεγαρεύμα, στο αείασμα του προφητηλίου. Αλλά έτυχε τώρα να βρεθώ εδώ. Λοιπόν, μια στιγμή επιτρέψτε μου. Λοιπόν, έχετε κανένας γνωστό τον τάφο σας να στήξω? Γιώργιος Καράς Ασημακίδου. Και πλευρά τα νεκροταφεία, αν προσέξετε, όλα κοιτάνε αυτή την κατεύθυνση. Εδώ έχω να σας δείξω. Ένα είναι του Μάρκο Πασά, του Μάρκο Αποστολίδη, ο οποίος ήταν γιατρός στο παλάτι και λέγανε όλοι, επειδή άκουγε όλους, όποιος είχε ντάρτια βάσανα και προβλήματα, πηγαίνανε στον Μάρκο Πασά. Γεννήθηκε Σύρο και πέθανε εδώ 1824 και 1888 πέθανε ο Μάρκο Πασά. Και λέγανε ότι Anlat derdini Marco Paşa'ya. Επειδή μιλούσα με όλους και είχε γίνει dert babas. Δηλαδή άκουγε όλα τα ντέρτια. Γι' αυτό τον έχουν πει Marco Paşa και πήγαινε στο Marco Paşa να πεις τα βάσανα σου, τα ντέρτια σου. Εδώ έχω και ένα τάφο που θέλω να σας δείξω. Να σας δείξω. Είναι διόροφο. Τόσο είναι, δηλαδή. Ένα από εδώ, ένα χέρι από εδώ και ένα κάτω, τόσο. Δεν είναι μεγάλο νεκροταφείο, γιατί πιο πολύ ήταν εβραϊκό χωριό. Εδώ φέρανε και λουλούδια. Βίκτορ Μαρίκα στον... Είχε κηδεία, ε. Μάλιστα. Πολύ πιθανόν έφυγε κάποιος με τα στεφανάκια. Επίσης, εδώ έχει και ανακοτάμ που βλέπετε. 2020. Έφυγε η ψυχή. Καλό παράδεισο να έχουν όλοι. Ζωή σε μας και θερμά συλληπιτήρια. Λοιπόν, εδώ γράφει Καραμανλίδικα. Αν θέλετε να διαβάσετε, μπορείτε να διαβάσετε. Ναζάρ κλ χαλιμίζε έχλι ήρφαν μπούτουρ ελβέτε αχύρι ίνσαν μπίρμπελαλί μιλκι φανίδιρ Τζιχάν, μέχνετη ραχάτιρ σανίπ, σανίρ,
her insan kim demez ki bu dünyanın faniliği aşikar, kim bilmez ki çok cisas sakta akute ki cisas sakta olum var, ölüm var. Kim demez ki od arsın bezdir yadigar. Kim bilmez ki öz batandir bu mezar. Zare bulunmadı, kesildi dermanım. Nihayet kara toprak oldu meskanım. Δηλαδή, λέει ένα πείμα, στο τέλος λέει, στο τέλος έγινε το μέρος μου, το μαύρο χώμα. Εξηγεί έτσι, βέβαια δεν μεταφράζεται ακριβώς αυτό το πάμε. Έτσι. Λοιπόν, ρύθμισε εκεί η ανάσα μου. Είναι, σας είπα, κάτω. Συγγνώμη, Κοσμό, όλο είπα. Χίλια συγγνώμη, Λάζαρος Κοσμόγλου. Ο Θεός φυλάξει, ζει ο άνθρωπος. Ζει ο άνθρωπος και είναι ο μοναδικός που έχει χασάπι στο ντολάπτερε, κάτω από την ταξί, κάτω από το Κουρτούλος, στην Κοιλάδα. Έχει ένα χασάπικο που πουλάει και το μοναδικό χοιρινό κρέας, που μπορεί να βρείτε χοιρινό κρέας εκεί. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Μη φεύγετε, καλέ φύγατε. Πού είσαστε καλέ? Δώσαμε ραντεβού, ήρθατε 28 άτομα. Αλλά ξέρω, έχετε το τραπέζι σας, όλη η οικογένεια έχετε μαζευτεί. Οπότε, εντάξει. Να μου πείτε, Εντέρ, εσύ δεν έχεις οικογένεια? Να πω, έχω. Αλλά είχαμε εχθές από αυτό το κακό, από αυτό την κακή αρρώστια, από το COVID, η γυναίκα μου, της γυναίκας μου, μια φιλνάδα, έχασε τον μπαμπά. Και με το έθιμο, εδώ κάθε μέρα, ένας γνωστός στο σπίτι πάει φαγητό. Γι' αυτό ετοιμάζει φαγητό να το πάει στο σπίτι του ανθρώπου. Έφυγε 52 ετών. Δυστυχώς. Και να σας πω πώς έφυγε για να το προσέχετε. Μπορεί να με πιστεύετε, μπορεί όχι, αλλά να προσέχετε γιατί είναι αληθινό αυτό το ιό. Λοιπόν, ο άνθρωπος πήγαινε 2 φορές την εβδομάδα στο γραφείο του και έχουμε ένα κηλικείο, ας πούμε, στα σπίτια, στα γραφεία. Από το κηλικείο ένας τύπος πηγαίνει κάθε συγκεκριμένη ώρα, αφήνει τσάι στο γραφείο. Και βέβαια αυτοί καθαρίζουν και τα γραφεία. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που πηγαίνει τσάγια, πηγαίνει χωρίς μάσκα να καθαρίσει το γραφείο και από εκεί έβηχε, φτέρθηκε, τι έγινε δεν ξέρω, και κόλλησε από εκεί ο άνθρωπος. Και 4 του μήνα, 4 Δεκεμβρίου, δυστυχώς, έλεγε, ας πούμε, στο μπαλκόνι ήλιο μπάνιο κάνω με τον κορονοϊό. 9 του μήνα πηγαίνει στο νοσοκομείο, 24 του μήνα 6 η ώρα έφυγε. Δηλαδή σε 15 μέρες έφυγε. Λοιπόν, εκεί στο βάθος, συγγνώμη τέτοια πράγματα που σας λέω, αλλά επειδή σας αγαπάω και θέλω να προσέχετε, γι' αυτό σας το λέω, για να προσέχετε πιο περισσότερο. Δεν είναι πλάκα, ούτε όπως το λένε, χωρίς μάσκα να κυκλοφοράς, ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Δεν είμαι από αυτήν την άποψη, σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά δεν είμαι από αυτήν την άποψη, εγώ η προσωπική μου γνώμη. Λοιπόν, κατεβαίνουμε, είναι όμορφο. Παίρνεις και αναπνοή, εγώ βέβαια δεν μπορώ, αλλά δεν πειράζει.
Δηλαδή φανταστείτε να έχει τόσο καλό καιρό, όμορφο καιρό, χωρίς βροχή, χωρίς τίποτα, αλλά με μάσκες να μην μπορούμε να πάρουμε αναπνοή. Έτσι λοιπόν, κάναμε και την επίσκεψή μας ενός νεκροταφείου της Κωνσταντινούπολης. Είναι ο άνθρωπος ο φύλακας όταν περνάει κάποιος επάνω. Από εδώ κοιτάει. Κοιτάει και έτσι λοιπόν εξηγεί αν χρειαστεί και καμιά πληροφορία. Λοιπόν, κατεβαίνουμε αυτή την κατηφόρα. Έχω να στήξω. Δείτε τη γάτα. Τη γάτα κυνηγάει τα πουλιά. Έχω να σας δείξω τον Άγιο Γιώργιο, οι οποίοι οι Καπαδόκοι έχουν ιδρύσει αυτήν την εκκλησία, έχουν κτίσει αυτήν την εκκλησία από το συγκεκριμένο μέρος Μουσταφά Πασά με την ελληνική ονομασία Συνασσός. Οι Συνασσοσλίδες κτίσαν αυτήν την εκκλησία στο Κουσγουντζούκι. Και έτσι λοιπόν θα σας δείξω και αυτήν την εκκλησία. Δυστυχώς μέσα δεν μπαίνω, δεν μπορώ, και λόγω ασφάλειας δεν είναι ανοιχτή αυτή η εκκλησία. Αν ήταν ανοιχτή, θα ήταν ανοιχτή ο Άγιος Παντελεήμονας, αλλά και οι λειτουργίες δεν επιτρέπεται κόσμο. Δηλαδή και χτες αν ήθελα εγώ να πάω, δεν επιτρεπόντανε να πάω. Είναι πολύ γατόφιλοι οι άνθρωποι εδώ και σε κάθε γωνία αυτά τα ιερά ζώα τα ταΐζουν και δίνουν τρόφιμα στα γατάκια. Από εκεί κατεβήκαμε, εκεί που είναι το τζαμί ψηλά. Έτσι λοιπόν πήγαμε στο βάθος του χωριού. Δεν βγαίνω πολύ συχνά, το διάβασα αυτό που γράψατε, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη. Δείτε το όμορφο. Δείτε το όμορφο. Κιάλ, κιάλ. Τι θέλεις να δεις, εκεί κάτι βλέπει. Εκεί, α, εκεί. Εκεί είδε το κορίτσι. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο κέντρο. Είχε και αρμένους πάρα πολύ. Εδώ ήταν ένας γιατρός, ας πούμε, πολύ αγαπητός γιατρός, γιατί στους φτωχούς δεν έπαιρνε λεφτά. Και με το ζόρι ήρθε, ο μπαμπάς τον ζήτησε να έρθει εδώ και ερωτεύτηκε με την περιοχή. Λεγότανε Δόκτωρ Μινάσιαν. Επίσης θα σας δείξω και ένα αρχοντικό σπίτι, το οποίο ήταν ο Μπαρμπάρης Μουζαφέρης. Καφέ λάμε κι αν σε πολλές κοινοποίησεις το βλέπετε αυτό και λέει εδώ. Δείτε αυτό. Αυτή την εικόνα συνέχεια το βλέπετε. Απέναντι θα πάω για να σας δείξω. Δείτε εδώ, βιολογικά προϊόν, Κασταμονού, Κασταμονιλίδες που σας είπα, που ήρθαν εδώ. Ύστερα, γιάζονται και οι άνθρωποι. Εδώ το κορβίνο που λέει είναι ένα κρασοσπίτι. Εδώ έχει πάρα πολύ ωραία κρασιά. Δείτε τα στολίσματα, πάρα πολύ ωραία, όμορφα τα στολίσανε. Και επίσης, εδώ ήταν το γραφείο του Μινάσιαν και από εδώ είναι μια άλλη εικόνα. Αυτό το σπίτι ήταν παλιά και το Μπαρμπάρη Μουζαφέρ ήταν κουρίο. Θα μου πείτε αυτός γιατί έχει σημασία και το τι μας τον λες. Είχε πάρα πολύ σημασία. Τσεκίλ, 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 τσεκίλ. Φύγε, φύγε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, εδώ ήταν πολύ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες της γειτονιάς. Έτσι έχει γυριστεί και δύο σύριαλ εδώ της περιοχής. Ένα είναι το περί Χάναμπλα 1984 έως 86. Εγώ ήμουνα, όχι, 86-88. Εγώ ήμουνα 4 χρονών μέχρι 6 χρονών, το θυμάμαι. Εδώ έχει
ένα φούρνο, παραδοσιακό φούρνο που βλέπετε από εδώ, ταριχή Κουζγκούντζουκ φούρνο. Φούρνο, αλλά είναι marketing φάση, γιατί δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, Εκμεκ Τέκνες έχει γυριστεί, δείτε εδώ, αρωμαθεραπεία, ένα μαγαζί που έχει στολίσματα με κόκκινα, με τέτοια. Είναι ένα μοντέρνο μαγαζί. Απέναντι ένα φαρμακείο έχει, σαν ένα μουσείο είναι. Ακόμα η ενέσταση είναι παλιό σύστημα. Γαλοπούλο πουλάνε στο Χασάπικο, βλέπω από εδώ. Όσοι θέλουν να ζήσουν το, πώς το λένε, το έθιμο και την ομορφιά, μπορούν να το ζήσουν εδώ. Αυγά ακόμα βάφονται εδώ, να πω την αλήθεια. Έχει και ένα ζαχαροπλαστείο. Αλιστάκα, ένα άβε. Να σου νύψε. Είμαι, ταντούμ μάσκεταν. Σαβρί είναι γαλλίκια, ο Τούρτουκ Σαβρί. Ο Τούρτουκ και ασοπέτετη. Κι αν είπα κάβε. Λοιπόν, και εδώ είναι ο Άγιος Γιώργιος. Εδώ είναι ο Άγιος Γιώργιος, η εκκλησία Κουζγκουντζουκίου. Δείτε, 1821. Από την Κεσάρια, από επαρχίαν Κεσαρίας που λέει, δείτε το, διαβάστε. Κεσαρίαν από χώρων Συνασών. Έτσι λοιπόν, όπως σας το είπα, ήρθανε. Αφιετώσουν, καλή σας όρεξη. Πηγαίνετε εσείς στο τραπέζι σας, κανένα πρόβλημα. Εγώ πρέπει να συνεχίσω, γιατί αν το αφήσω εδώ, δεν έχει νόημα. Ύστερα 1912, απικία Άγγλων. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το κτίριο που σας δείχνω πίσω από το πλατάνι σαν στρατόπεδο. Από εδώ επίσης να στήξω και την ταμπέλα του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεωργίος έτσι και λέως είναι και ένας καποδόκος Άγιος. Εδώ έχει τα πιο νόστιμα σουζουκάκια, είναι Μπεσίκτας Λής κιόλας ο άνθρωπος. Δείτε και την σημαία Μπεσίκτας, εχθές κέρδισε 1-0. 0-1, συγγνώμη, στην Άγκυρα κέρδισε τον αγώνα με Άγκαρα Γκτζού. Λοιπόν, ύστερα δεν τελειώσαμε. Τελειώνει αυτό το παραποταμάκι. Εδώ σιγά σιγά μαζεύεται κόσμος για ουρά για ταξί. Είναι πιάτσα ταξί και ο κόσμος εδώ έρχεται. Πιο πολλοί κυκλοφοράν ή με το δικό τους το αυτοκίνητο ή με ταξί. Και εδώ είναι η άλλη συναγωγή, Μπέτ Ιακώβ. Απογορεύεται είσοδο και αυτό, έχει δίπλα και αστυνομία. Εδώ είναι είσοδος της συναγωγής. Απέναντι θα περάσω, εκεί είναι το ζωγαροπλαστείο που μήπως πάρω και κανένα τσουρέκι βασιλόπιτα. Θα ρίξω μια ματιά, κάτσε να δω αν έχει. Γιατί αν έχει εδώ πρέπει να έχει ή θα έχει στη Χαλκιδόνα. Τσουρέκ βάρμα, τσουρέκ γιλβασι τσουρέι. Yok yok, ay çöreği değil ya. Yuvarlak çörek. Yok mu? Siz yapıyordunuz ya, yok mu? Tamam, deney. Δεν κάνανε φέτος. Αλλά έχει ωραίες τούρτες. Ας ρίξουμε μια ματιά να κάνει μπάνιο το μάτι μας. Με τα εκλεράκια, εδώ βλέπετε. Αυτό έχω να σας δείξω, σαν Σεμπάστιαν έχει εκεί, cheesecake και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ωραία πράγματα. Αλλά πάμε στο Βόσπορο λιγάκι. Να πάμε. Έχετε όρεξη. Άντε πάμε. Φύγαμε. Εδώ λοιπόν αγκαλιάζει αυτό το χωριό που το περάσαμε, που το περπατήσαμε με τα πλατάνια. Στο βάθος έτσι κάνει σαν ένα παράδεισο. Από το παράδεισο βγήκαμε, πάμε σε ένα άλλο παράδεισο. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι και που αγκαλιάζει τη θάλασσα το Βόσπορο. Να σας δείξω και τη θέα του Βοσπόρου. Έτοιμοι, είμαστε λίγοι. Δεν κοινοποίησατε, δεν ήρθανε πολλοί άνθρωποι. Δεν πειράζει, όταν τελειώσουμε θα μπορέσετε. Ρίξτε μια ματιά, είναι η πρώτη κρεμαστή γέφυρα. Γλυκά εκεί βίνεται, έτσι.
Εκεί βλέπετε την πρώτη κρεμαστή έφυρα. Εκεί στο βάθος είναι οι ουρανοξύστες και από κάτω είναι και τα σχολεία, το ορτάκιο, η περιοχή με το τζαμί, με την... Δεν είναι τυχαία βέβαια αυτές οι δύο συνοικίες, το Κουσγουντζούκι με την περιοχή, το ορτάκιο, η Μεσοχωρίου, οι δύο περιοχές να είναι αντικριστά και το Κουσγουντζούκι έχει τα πολλά χρώματα των Εβραίων, των Ελλήνων, των Μουσουλμάνων και των Αρμενέων. Και έτσι λοιπόν απέναντι έτσι είναι πάλι. Δηλαδή αυτά τα δύο τα χωριά, εγώ δεν πιστεύω να είναι και τυχαίο πράγμα αυτό το πράγμα που βλέπετε να είναι αντικριστακές, γιατί και στο Ορτάκιο είναι τρεις θρησκείες μαζί ζούνε πολλά χρόνια. Είναι η Εβραϊκή Συνεγωγή Ετσαχαΐμ, είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Φωκά και είναι το τζαμί Βαλιδέ Σουλτάν Τζαμί και Σουρπ Νουσαρόβιτς. Είναι η ελληνική, η αρμένικη εκκλησία της Παναγίας. Βέβαια δύο εκκλησίες έχει, μια κατολική και μια γρηγοριάν. Δύο εκκλησίες Αρμενέων. Αλλά έχει, πιστεύω κάτι έχει ένα δεσμό αυτά τα δύο τα χωριά που έχουν πολλά χρώματα. Βλέπετε περνάνε και τα καράβια και έτσι λοιπόν. Εδώ δίπλα μας είναι και τα γυαλιά. Είναι ένα μπαλκονάκι, σαν ένα μπαλκονάκι του σπιτιού και το σπίτι είναι το Κουσγουντζούκι. Εδώ έχει και ένα ξύλινο σπίτι βέβαια. Αντέχει στα χρόνια. Έχει τα χρόνια του, το σπίτι. Και έτσι λοιπόν, τσουκου τσουκου να πάμε αν θέλετε, σιγά σιγά, προς το σκούταρι, περπατώντας. Ας περπατήσουμε. No problem. Να πάμε. Αν θέλετε λίγο να σπάω αριστερά η Βαπορόσκαλα, να σας δείξω και την προβλήτα. Ανώνυμο, ποιος αρχιτέκτονας είναι δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζουν και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Και να πάμε έτσι. Δείτε Μανάβικο, που έχουν στολίσει και το Μανάβικο. Χριστουγεννιάτικα. Εδώ παλιά ήταν και ένα φούρνο. Τα φρούτα. Τώρα ο κόσμος βιάζεται και να πάει να ψωνίσει, γιατί θα έχει και απογορευτικό. Λοιπόν, απέναντί σας με τον Τρούλο είναι το μοναδικό δείγμα της πόλης με Τρούλο Εκκλησία Αρμένικη, γιατί συνήθως είναι βασιλική χωρίς Τρούλο. Οι εκκλησίες αρμένικες, εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, αλλά εδώ 1861 δίνεται εντολή, χτίζοντας το παλάτι των Μπεϊλέρμπεϊ, ο αρχιτέκτονας του παλατιού ήταν ο Μπαλιάν και πήγαινε στο προφητηλία πλευρά που είναι η εκκλησία του Μπαλάρμπασε. Εκεί πήγαινε να κάνει την προσευχή του και αργούσε τη δουλειά του στο παλάτι. Και έτσι λοιπόν τον θυμώνει ο Σουλτάνος και τον λέει, ρε εσύ λέει, γιατί πας τόσο μακριά. Έλα λέει να κάνεις την προσευχή σου πιο κοντά, κάνε μια εκκλησία λέει. Και έτσι λοιπόν πολύ πιο κοντά κάνει αυτή την εκκλησία για να μπορεί να μην αργήσει. Ας πούμε είναι και το μοναδικό, η μοναδική εικόνα που θα σας δείξω, η εκκλησία με το τζαμί δίπλα. Λένε ότι και έχει μέσα στο τζαμί έχουνε δωρήσει και κάποια λεφτά για να γίνει το τζαμί από την εκκλησία. Εδώ είναι 1861 και λέει η εκκλησία, γράφει, χρόνια πολλά Μιχάλη. Λοιπόν, έτσι βλέπετε ένα στίχος χωρίζει, δηλαδή όταν κάνετε κουραζιέρα στο Βόσπορο και βλέπετε δύο τρούλους δίπλα, είναι αυτοί οι δύο τρούλοι. Αυτοί οι δύο ναοί ζουνε εδώ δίπλα. 1950 χτίστηκε το τζαμί, πολύ μετά, αλλά λέει μέσα έχει και με κορνίζα μέσα στο τζαμί. Τώρα δεν θέλω να μπω λόγω κορονοϊού, δεν θέλω να μπω μέσα, αλλά να ξέρετε
Μέσα έχει με κορνίζα το χαρτί που έδωσε λεφτά η εκκλησία για να κτιστεί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας το δείξω. Έτσι λοιπόν, αριστερά είναι ο Τρούλος με το μισοφέγγαρο και δεξιά είναι ο Τρούλος με το σταυρό. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν θα συνεχίσω μπρος στη γέφυρα. Έχει ένα μικρό όμορφο τζαμί, γυαλί τζαμί. Έχει και η γέφυρα. Μας δίνει μια όμορφη θέα και η Σταυρούπολη, που λεγόταν παλιά στην Βυζαντινή εποχή Σταυρός. Ευλαβία Αγγελίδου. Λοιπόν, ο Ιβραήμ Τάτσες μετά από 10 νομίζω χρόνια, πρώτη φορά τέλος Νοεμβρίου βγήκε στην τηλεόραση και έκανε εκπομπή. Άρχισε να κάνει κάθε Σάββατο να κάνει εκπομπή στην τηλεόραση, αλλά οι εκπομπές κόπηκαν γιατί γιατί λόγω πανδημίας δεν μπορούσαν να κάνουν τα τραβήγματα. Γι' αυτό μάλλον πρωτοχρονιά θα είναι στην τηλεόραση. Έτσι, να σας έχω απαντήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσω. Από εδώ και πέρα έχουμε περπάτημα. Δεν θα μπω σε κανένα λεωφορείο. Δεν θέλω, γιατί θέλω να περπατήσω, να κουραστούμε για 3 μέρες. Και έτσι λοιπόν με ωράριο με τη γυναίκα μου, εγώ θα πάω, πήγε στη δουλειά, ήρθε από τη δουλειά, εγώ βγήκα, εγώ θα πάω και εκείνη θα πάει το φαγητό που το ψήνει τώρα, γεμίζει πιπεριές για το σπίτι του συγχωρεμένου. Έτσι λοιπόν θα πάει τα λεωφορεία, για να έχετε μια γνώση, τα κίτρινα είναι του Δήμου, αλλά μπορεί να δείτε και άλλα χρώματα. Τα κίτρινα με μαύρη πινακίδα ανήκουν στο Δήμο και συνήθως δεν έχει πολύ κίνηση, γιατί του Δήμου τα λεωφορεία τα βάζουν σε πιο εύκολες ώρες, δηλαδή να πω δύσκολες ώρες που έχει πιο πολύ κίνηση, βάζουν αυτά που είναι άλλα χρώματα, εργουβάν, δηλαδή πορφυρό ή μπλε, γιατί αυτά, σε αυτά μισό-μισό είναι συνέτεροι οι ιδιώτες με το Δήμο. Έτσι κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, βέβαια δεξί μου πλευρά δυστυχώς δεν είναι σαν την ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Στην ευρωπαϊκή πλευρά, εδώ είναι και τα γυαλιά ευκαιρία που αφήνει νερά ο Νερουλάς, και εμείς είδαμε λιγάκι το μέσα. Παντού delivery. Παντού delivery. Το φαγητό delivery. Το καφέ delivery. Τα supermarket delivery. Όλοι έχουν εφαρμογή και και εγώ δεν έβγαινα. Δηλαδή παραγγέλνω από το ίντερνετ, μου τα φέρνουν, δεν κουβαλάω. Δεν μπαίνω στη λαϊκή πλέον. Αλλάζουμε συνήθειες δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς, γιατί εμένα μου αρέσει να πηγαίνω, να διαλέγω. Είναι ένα μπλε. Αυτό έχει άσπρη πινακίδα. Είναι μισό-μισό με τον Δήμο συνέτερη. Έτσι λοιπόν, λίγο μπουρουμπούρου θα σας περπατήσω, αλλά μετά θα αρχίσουν και τα ενδιαφέρουσα πράγματα. Εδώ στο Πασά λιμάνι έχει και ένα γυαλί και ένα δάσο, ένα μικρό δάσο, το οποίο λέγεται Πετί Πασά δάσο, και εκεί είναι και το λιμάνι. Οι πασάδες εδώ μένανε στα γυαλιά και από εκεί να πηγαίνουν στο παλάτι, στο Τσιραγάν, στο Ντολμάβαχτσε, στο Γιλντες, να πηγαίνουν, έπαιρναν τα καραβάκια από αυτό το λιμάνι. Γι' αυτό έχει ονομαστεί και Πασά λιμάνι. Χουσέιν Αυνή Πασά. Θα στήξω και μια βρυσούλα τώρα σε λίγο.
Επίσης, εκεί θα σας δείξω και έχει και ένα κρυφό αείασμα, είναι μέσα σε μια οικοδομή του Αγίου Ιωάννη. Κάθε μήνα, δεύτερη Τρίτη, πρωί ώρα 9, ανοίγουν το αείασμα. Αυτό το μήνα δεν το ανοίξανε, γιατί μίλησα εγώ με τον κύριο Γιάννη, ότι μου είπε δεν θα ανοίξει. Έτσι ξέρω, τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος το μήνα. Έχει σε κάθε πάρκο μέχρι τώρα, σας έδειξα, τρεις παιδική χαρά, διότι το είχα παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είχε τόσο πολλά. Βέβαια εδώ κάνουν, δεν σημαίνει, είναι show business αυτό, για οι δήμοι, ας πούμε, για να τους ψηφίσουμε, μαζεύονται και ξοδεύουν τα λεφτά σε αυτά. Είναι καλό να το κάνουν, αλλά εντάξει, δεν φτάνει και όλα στα παιδιά, γιατί και η Τουρκία έχει πολύ νεολαία, έχει πληθυσμό, νέο πληθυσμό, συνέχεια παιδιά, οι οικογένειες έχουν, δηλαδή ο Ερντογάν λέει δεις την ώρα 5 παιδιά κάντε τον καθένα, 5 παιδιά ο ένας, 5 παιδιά ο άλλος, δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν στην Τουρκία είναι 49 εκατομμύρια μεγάλοι, 49 επί 5, αν κάνουν παιδιά όλοι, εντάξει μέσα υπάρχουν και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, αλλά και μικρής ηλικίας, μέσον όρο 20 εκατομμύρια. Όλοι δεν κάνουν και 5 παιδιά, όλοι δεν θα ακούσουν βέβαια και τον πρόεδρο, έτσι. Λοιπόν, δείτε πως τα προσέχουν τα γατιά. Τα γατιά τα ταΐζουν, έχει και ένα σπιτάκι. Μη δίνετε σημασία, δεν θέλω να σας χαλάσω τα νεύρα. Αυτό που είπα. Ναι, ναι, Πασά λιμάνι έχει και στην Αθήνα. Έχει να κάνει με τους πασάδες. Δεν είναι και τόσο παράξενο. Λοιπόν, έχει και πάνω στο δρόμο αυτά τα ροζ ταμπέλες που τα έχει ενοικιάσει από τον Δήμο για πάρκινγκ. Κάτι τσέπες. Εδώ μόνο αυτοί μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Αλλιώς, αν θες να παρκάρεις, λέει όλη μέρα 10 λίρες. Να, εδώ. Ταμπέλες. Ύστερα, βρυσούλες, να είδε εδώ γυαλιά. Και η στάση εδώ, Πασά λιμάνι, αρχίζει να γράφει. Και λίγο πιο πέρα, να στήξω πάλι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Ιτζάντιε, τώρα φτάσαμε μετά στο Κουσγουντζούκι, κάναμε μια όμορφη βόλτα σε όλα τα κομμάτια του Κουσγουντζουκίου. Και έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε στο Πασά λιμάνι και από εκεί μετά στο Σκούταρι θα σπάω στην πλατεία, θα στήξω λίγο απ' όλα και θα σας αποχαιρετήσω και θα σας πω καλό Σαββατοκύριακο. Χρήστο Δροσινός είναι ο ξάδερφος της μαμάς μου στο Παλαιοφάλιρο, να είναι καλά και χρόνια πολλά, τον εύχομαι αγάπη και ειρήνη να έχει στη ζωή του και να χαίρεται τα εγγονάκια του, τα ξαδέρφια μου, από τα ξαδέρφια μου, από τον Γιώργο Δροσινός και από την Δήμητρα, και από τους δύο έχει εγγονάκια, να το ζήσουν. Λοιπόν, εδώ είναι και το δάσο Φετί Πασά. Δείτε και χουρμάδες επάνω στο δέντρο. Έτσι λοιπόν, πραγματικά το ευχαριστιέμαι αυτό το περίπατο. Ελπίζω να σας αρέσει. Χρόνια πολλά κύριο Αναστάση. Ένας άλλος μεγαρεμιώτης. Εδώ κύριος Αναστάσης από το Φάλιρο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι. Χρόνια πολλά, χρόνια. Να είστε καλά. Να σας δω λιγάκι. Έτσι λοιπόν. Είναι και έχει μια θερμοκρασία ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει, δηλαδή δεν είναι και
Ζεστό, δεν... υδρώνω εγώ βέβαια, γιατί έβαλα και χοντρά. Δεν ήξερα τι θα μου γίνει. Μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει, πού να ξέρεις. Είναι Δεκέμβριος, 25 Δεκεμβρίου. Και έτσι λοιπόν μια άλλη παιδική χαρά. Βέβαια, κανονικά, τέτοια ώρα δεν επιτρέπεται τα μικρά τα παιδιά. Ή το αντίθετο είναι, δεν θυμάμαι καλά, κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Δηλαδή αν κάνω λάθος, σημαίνει ότι μέχρι 18 ετών κάνουν βόλτα 10 με 1, όχι, 10 με 1 κάνουν βόλτα 65, άνω 65 ετών και κάτω 18 ετών κάνουν βόλτα 1 με 4. Μάλιστα. Βύρωνα. Χρήστος Καμπάνος, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Να είστε καλά. Κάντε λίγο υπομονή, θα περπατήσουμε μαζί, τσουκουτσούκου. Θα πάμε λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, επειδή αυτή η πανδημία μας έμαθε να κουρευτούμε και μόνοι μας. Θα παραξηγηθούν οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει και πολλοί άνθρωποι της κομμωτικής τέχνης. Δυστυχώς, εδώ, λόγω ασφάλειας, φοβόμαστε να πάμε στο κομμωτήριο. Αλλά παίρνουν τα μέτρα και της ασφάλειας. Και έτσι, επειδή εγώ έχω υποχρέωση τη μικρή μου την κόρη, δεν μπορούσα να φύγω κιόλας, αναγκαστικά πήρα μια μηχανή και κουρεύομαι, βέβαια, κουτσά στραβά, τα κάνω έτσι. Τώρα Σαββατοκύριακο θα κουρευτώ ή θα βάλω τη γυναίκα μου να με κουρέψει. Τι να κάνουμε. Γεια σου Κρήτη. Γεια σου Μιχάλη, χρόνια πολλά. Χαιρετίσματα και στην Όλγα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο Πασαλιμάνι. Καλά Χριστούγεννα, τσατάλτζελε ντράμαλε. Είναι άνθρωπος, φιλοέλληνας, φίλος. Και φτάσαμε στην όμορφη θέα. Τσακα 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 τσακ. Τσακ. Λοιπόν, εδώ έχει και ένα και μια βρύση, απίστευτο πράγμα, ο οποίος τον σκοτώσανε, τον Χουσέιν Αβνί Πασά. Είναι ένας πασάς, κάτσε να σας το δείξω από κοντά, με πόσες κούρνες. Είναι ένα πράγμα, όνομα και πράγμα, πολλά λεφτά. Δείτε μάρμαρο, δείτε από εδώ ξεκινάει, τουπ, ένα μεγάλο πράγμα. Δηλαδή κάποιος να περάσει, να ταΐσει και τα ζώα του, να πιει και νερό και να ενθουσιαστεί. Τόσο πράγμα, αλλά τον πυροβολήσανε σε ένα meeting, επειδή δεν τον αγαπούσαν αυτό τον πασά. Χουσέιν Αβνί Πασά, έχει μια ιστορία τέτοια. Έτσι λοιπόν, θα ξαναπεράσω γιατί από εκεί φαίνεται καλύτερα και το εργοστάσιο. Μπράβο, μπράβο. Ντροπή. Ωμ, στάκι. Ριλάξ. Η κυρία. Λίγο υπομονή, λίγο σεβασμό, θα τα λύσει όλα, αλλά εντάξει. Εδώ το βράδυ έρχονται και για ψάρεμα. Χαμός γίνεται. Από τσινακόκια και από λουφάρια. Χαμός γίνεται. Δεν μπόρεσα να περάσω απέναντι. Βλέπετε. Χριστίνα, χρόνια πολλά. Έτσι λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά. Και το λιμάνι έχει ένα προστατευμένο χώρο για τα μικρά καϊκάκια. Και εδώ το ψάρεμα,
Και πάλι ήρθαμε να δούμε το Βόσπορο. Απολαύστε το Βόσπορο και το αεροπλάνο που βλέπετε, προσγειώνεται. Έτσι λοιπόν, να προχωρήσουμε να δούμε και δεκόροφο, ένα γυαλί, το πιο ψηλό γυαλί του Βοσπόρου, του Νεμλιζαντέ. Και αυτό το πέτρινο ήταν εργοστάσιο, καπνοεργοστάσιο, το οποίο μετά που τελειώνει το εμπόριο του καπνού μετατράπηκε σε θέατρο. Ιστάμπουλ Ντεβλε Τιάτρος Ισκύνταρ Τέκελ Σάχνεση. Τέκελ σημαίνει μονοπόλιο. Έτσι λοιπόν, και δίπλα ακριβώς είναι, είχε και μήλο. Και αυτό το νεμλιζάτε, το δεκαόροφο γυαλί, ήταν αποθήκη που αποθηκεύανε το σιτάρι. Και δίπλα το μήλο, γιατί θα δούμε και καμινάδα, εκεί γινόταν η δουλειά. Και έτσι αλλάξαμε και μια άλλη συνοικία. Απολαύστε το Βόσπορο, να στήξω λιγάκι. Και αυτοί όλοι περιμένουν το απόγευμα για να ψαρεύουν. Και έτσι βλέπουμε και τα καραβάκια. Πέρα δόθε. Προποντίδα Μαύρη Θάλασσα. Μαύρη Θάλασσα Προποντίδα. Και μέσω Προποντίδα Αιγαίο συνεχίζουν. Κάτσε να δούμε, έρχεται ένα ψαράκι ότι θα μας δείξει. Δυστυχώς ο άνθρωπος τη μηχανή θα την πουλήσει μάλλον, γιατί βγάζει φωτογραφίες σε ένα κατάλληλο σημείο. Είναι του Βοσπόρου. Πιο πολύ θα βρει πελατεία. Δεν έχει κανένα ψάρι. Αλλά το βράδυ θα γεμίσουν αυτές οι κοβάδες. Λοιπόν, έτσι οι ψαράδες συνεχίζουν, αλλά εγώ θα συνεχίσω να στήξω και την καμινάδα και το μήλο. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, by the way, θέλω να σε ευχαριστήσω που ρίξατε μια ματιά και κάνατε εγγραφή στο κανάλι στο YouTube που λέγεται Travel with Ender. Σας ευχαριστώ, γιατί έχουμε περάσει 1000 μέλη, 1000 εγγραφές. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας το πω. Και έτσι λοιπόν, αν κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο, θα μας δούνε περισσότεροι οικογένειες. Και που είπα χρόνια πολλά, θα πάει αυτό το μήνυμα από την Κωνσταντινούπολη, από την πόλη των πόλεων, θα πάει και στη μακρινή Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, παντού όπου παίρνει αναπνοή ο Έλληνας. Έτσι λοιπόν, να στήξω και το αείασμα είναι εδώ, εκεί που ξεφορτώνουν λίγο πιο χαμηλά, είναι το αείασμα του Άγιου Ιωάννη, το Πασά λιμάνι. Έτσι να συνεχίσω, θα συναντήσουμε μια άλλη παιδική χαρά. Και έτσι είτε ξανά ο μέρος και εδώ έχει, ας πούμε, ωραίες εικόνες στα σκαλάκια. Έχουν ζωγραφίσει τελφινάκια όμορφα και ωραία. Δείτε το πως τα σκαλάκια τα έχουν ομορφαίνει. Α, το αλογάκι ο παλιατζής το έχει αρπάξει από κάπου και το πηγαίνει και έχει ενδιαφέρον κάτι. Γιατί καμιά φορά εκείνοι που δεν δίνουν σημασία μπορεί να είναι σημαντικό για μένα.
Γιατί αυτές οι πληροφορίες που σας μεταφέρω δεν τα γράφει σε όλα τα βιβλία και παντού. Είναι αναμνήσεις, συζητήσεις, από εκεί βγαίνουν και δεις την ώρα εγώ μιλάω με τους ανθρώπους, μαθαίνω και δεν χορταίνω. Έτσι λοιπόν. By the way, σας ευχαριστώ που βάλατε και στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας ένα πιάτο για μένα και μου κάνατε παρέα. Σας ευχαριστώ. Γιατί μπορούσατε να μην το κάνετε κιόλας. Είμαστε 44 άτομα μαζί. Ναι, δελφίνια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε. Φτάνουμε πλέον στο Σκούνταρι. Είναι και ο τερμαϊκός σταθμός, ο τελευταίος σταθμός στάση του λεωφορείων αστικών. Δηλαδή όλα τα λεωφορεία εκεί τερματίζουν. Σχεδόν άδεια είναι τα λεωφορεία. Έχει κόσμο, γιατί όπως σας το είπα, βλέπουν τελευταία ευκαιρία προτού να ξεκινήσει το απογορευτικό. Δυστυχώς κανένα εστιατόριο δεν λειτουργεί. Δεν επιτρέπεται να κάτσεις και να φας. Μπορείς όμως να το πάρεις πακέτο για το σπίτι. Καθόλου μη μιλάτε, γιατί μας βοήθησε και το σήμα. Δεν είχε διακοπή. Γιατί ο κόσμος τώρα δεν είναι όλοι μαζωμένοι πάνω στο ίντερνετ εδώ στην Τουρκία. Έχουν κάτι να κάνουν. Κάποιος θα πάει να ψωνίσει, κάποιος να πάει να ετοιμαστεί. Μέχρι τις 9, γιατί μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ό,τι δουλειά έχουν έξω πρέπει να τελειώσουν. Σούπερ μάρκετ τρέχουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Γιατί ό,τι και να κάνεις, να, μια άλλη παιδική χαρά. Βλέπετε και το καραβάκι του Δήμου Σκούνταρ, Βαλίδη Σουλτάν. Και η μισή που κάνει κουραζιέρα. Προάλλες μας έστειλε και ο Δήμαρχος στα σπίτια μια σακούλα, μέσα είχε 10 μάσκες, αντισηπτικά, μικρά αντισηπτικά 2 και ένα περιοδικό. Και στο περιοδικό έγραφε, ας πούμε, εγώ έριξα μια ματιά, 1 εκατομμύριο κόσμο έχει κουβαλήσει αυτό το καραβάκι δωρεάν. Έχει κάνει τους πολίτες κουραζιέρα με επίσημους ξεναγούς. Αυτό πολύ χαρικά το ευχαριστήθηκα, γιατί είναι ένα επάγγελμα που το κάνουμε εμείς, επίσημοι ξεναγοί. Έτσι λοιπόν, δεν πήγε σε ξένα χέρια αυτή η δουλειά. Ξένα χέρια ενώ ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το πτυχίο να το κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι λοιπόν, έχει και ένα βενζινάδικο. Εγώ όταν πήγα στην Ελλάδα πρώτη φορά, που είδα βενζινάδικο κάτω από οικοδομές, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, πώς κάθονται πάνω στη βόμβα. Μάλλον λέω, θα έχουν πάρει τα μέτρα και τα, έτσι, ό,τι πρέπει να κάνουν. Αλλά μετά ανακάλυψα, εδώ έχει ένα βενζινάδικο, δείτε πώς χτύπησε εκεί που έχει, που λέει 3,5 μέτρα, εκεί χτύπησε ένα ψηλό, πώς το λένε, νταλίκα, μάλλον νταλίκα ή μάλλον φορτηγό. Και έτσι απορώ ακόμα πώς και έτσι επιτρέπουν να έχουν βενζινάδικο κάτω από την οικοδομή. Ήρθαμε στο Σκούνταρι. Εδώ είναι και η προβλήτα που κάνει και κουραζιέρα στο Βόσπορο και πηγαίνει στο Εμίνονου ή στο Καράκιοι. Εγώ δεν θα πάρω καράβι, γιατί όπως σας είπα, έχω συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να πάω σπίτι να απολευθερώσω τη γυναίκα μου να πάει να κάνει την υποχρέωσή της. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε σιγά σιγά, χωρίς να μπλέξω και με την κίνηση. Έχει 2 συνεταιρισμοί εδώ. Μια είναι το Turiol, η εταιρεία που κάνει κουραζιέρα στο Βόσπορο. Πάει μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα. Non-stop. Κάθε ώρα έχει. Και 20, γιατί 10 η ώρα π.χ.
αν ξεκινάει από το ημίνωνο, 10 και 20, φτάνει εδώ και συνεχίζει. Παίρνει κόσμο και συνεχίζει. Δηλαδή η κουραζιέρα κάνει δύο στάσεις. Έτσι λοιπόν, θα δούμε και ηλιοβασίλημα. Είναι ευκαιρία να το δούμε. Άντε να σας πάμε μέχρι το πύργο του Λέανδρου να δούμε ηλιοβασίλημα. Έτσι με το ηλιοβασίλημα αρχίζει και το ψάρεμα. Χαμός θα γίνει. Τα τσινακόπια που κυνηγάνε τα μικρά σαυρίδια, και καμιά φορά που πάει κάποιος να πιάσει σαυρίδια, έρχονται μισά τα ψάρια. Και εμείς λέμε έχει το τζαναβάρ. Έτσι λοιπόν μας αρχίζει να δίνει και όμορφες εικόνες. Εδώ αρχίζει να πέφτει πολύς κόσμος. Το θέμα με το δώρο έχουμε, που πως τι να πάρουμε. Δείτε τι ωραία λουλούδια. Ήρθαμε στην πλατεία του Σκούνταρη. Βέβαια από εδώ είναι και το Μιχρημά Σουλτάν Τζαμί, ένα τζαμί της Μιχρημά, η κόρη του μεγαλοπρεπίτου Σουλεϊμάν. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Σινάν και εδώ είναι, βλέπετε και τα κόκκινα. Κόκκινα, κόκκινα, κόκκινα. Τι όμορφα λουλούδια, τι όμορφα λουλούδια. Τι όμορφα λουλούδια, ζωντανά live. Η ώρα είναι 4 και 20 εδώ στην πόλη. Ελλάδα ώρα 3 και 20. Έτσι έχει κόσμο, βόλικο κόσμο, όλοι φοράνε μάσκα. Πια το έχουν καταλάβει, δεν είναι πλάκα αυτή η δουλειά, γιατί έχουμε κάνει ζωντανή μετάδοση πολλές φορές, δεν ήταν το ίδιο που σας έφερνα αυτή την εικόνα. Είναι κάτι χαζά παιδιά, ακόμα τη μάσκα δεν βγάζουν, δεν έχουν καταλάβει ακόμα, δεν έχουν χάσει κάποιον, έτσι. Αλλά αν πηγαίνετε πίσω να δείτε και τα άλλα τα βίντεο μου, θα δείτε ότι πάντα φορούσα μάσκα. Χρωματιστή μάσκα φορούσα. Ακόμα έχω από αυτή τη μάσκα, αλλά είναι πιο επικίνδυνο. Η μύτη έξω. Δεν φοράει. Κοπέλα. Δεν φοράει. Να το καφά, να το μερμέρ. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Δεν. Λοιπόν, και αυτό το τζαμί συναντάμε του αρχιτέκτονα Σινάν, 16ο αιώνας, με δύο μιναρέδες. Είναι από τα δύο τζαμί με την ίδια ονομασία στην Κωνσταντινούπολη, το Μιχρημά τζαμί. Εδώ βέβαια μόνο επιτρέπεται εδώ να φάνε στην γωνία, πάλι υπάρχει το κίνδυνο να κολλήσουν. Από το ημίνωνο έρχεται κόσμο. Μισή μάσκα φοράνε, μισή δεν φοράνε, είναι άστα να πάνε. Εδώ έχει να κάνει αυτή η δουλειά με τη μόρφωση κιόλας. Δείτε ο κόσμος έξω, παίρνει αναπνοή, παίρνει αέρα, αλλά μετά που θα μπει. Προχτές σας έχω κοινοποιήσει και δύο εικόνες με καρδούλα και ένα πακέτο δώρο, τα οποία αυτά είναι στην πλατεία του Σκούνταρη. Περίπου η ώρα είναι, μια μισή ώρα είναι που κάνουμε την ζωντανή μετάδοση. Μια μισή ώρα, εάν έχετε χρόνο δέστε το. Εδώ ρίξτε μια ματιά. Η ομάδα μας Κωνσταντινούπολη Πόλη των Πόλεων ιδρύθηκε 2016 Σεπτεμβρίου, 16 Σεπτεμβρίου αν θυμάμαι καλά, 16, και 2017 αρχίζω να κάνω ζωντανές μεταδόσεις. Λοιπόν, και έτσι συνεχίζω να το κάνω, δεν είναι κάτι καινούριο, να έχετε υπόψη. Επίσης βλέπετε μια καρδούλα, αυτό το φωτίζουν όταν σκοτεινιάσει. Και επίσης και το δώρο, εδώ το φωτίζουν και τα καραβάκια φεύγουν για τη Μαύρη Θάλασσα. Με συνοδεία, και απέναντι είναι και το
Ντολμά Μπαχτσέ. Έτσι λοιπόν, εδώ θέλω, γιατί δεν θα περπατήσω άλλο, είναι πολύ μακριά το βλέπω, αλλά καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα την ημέρα Χριστουγέννων. Να είστε καλά, σας χαιρετώ και αν θέλετε κοινοποιήστε το βίντεο για να μας μπρούνε και περισσότεροι άνθρωποι για να μας παρακολουθήσουν ότι κοινοποίηση έχουμε. Δεν γνωρίζω πότε ξανά θα σας δείξω από την πόλη μέρη, αλλά για την ώρα αυτά. Θα περάσεις και από την αγορά, όχι βέβαια. Λοιπόν, από την αγορά το σκούταρι, σκούταρ, ναι, να περάσουμε από την αγορά, έχετε δίκιο, εκεί να τελειώσω. Μπράβο, γιατί τώρα. Άντε πάμε και στην αγορά του σκούταρ, να δούμε τι έχει. Χαμός θα γίνεται και θέλω να προσέχω λιγάκι. Εδώ στο σκούταρι, αν θέλετε να δείτε και κανένα βίντεο πιο οργανωμένο, έτσι ένα περίπατο με συγκεκριμένο, όπως το λένε, δρομολόγιο, παρακαλώ μπείτε στην σελίδα και είναι 4K η βίντεο, δηλαδή απευθείας δώστε το στην τηλεόραση να το ευχαριστηθείτε, να δείτε το σκούταρ βίντεο στο YouTube κανάλι. Έχω ανεβάσει, που λέγεται η ομάδα μου, η σελίδα Travel with Ender. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα πάμε να περάσουμε απέναντι. Εκεί απέναντι μου βλέπετε και την στάση του υποθαλάσσιου σύραγγα, το Σκούνταρ στάση. Σκούνταρ με την ελληνική ονομασία λέγεται και Χρυσούπολη. Χρυσούπολη, γιατί λένε ότι γυάλιζε από το χρυσό που έχουν μαζέψει οι τέταρτοι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη. By the way, ξέχασα να σας πω, το ξεκίνησα αλλά το ξέχασα μετά να το συνεχίσω, γιατί ονομάστηκε Χρυσοκέραμος. Η γυναίκα του Γιούστιν Βίτα, η Σοφία, είχε κάνει μια εκκλησία στο Κοσγουντζούκι. Η εκκλησία αυτή είχε κεραμίδια και τα κεραμίδια όταν χτυπούσε ο ήλιος γυάλιζε. Γι' αυτό είχε ονομαστεί Χρυσοκέραμος. Να τεμπελιάζω και τα ζώα εδώ. Έτσι λοιπόν, πολλούς τρούλους, Οθωμανική κληρονομιά εδώ. Και βέβαια έχει, ας πούμε, το είμαι σε ψάξιμο στο Σκούνταρ περιοχή, ποια αγιάσματα υπήρχαν. Γιατί έχει πολλά αγιάσματα, λίγο πιο ψηλά είχε και ελληνικό σχολείο, ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και επίσης είχε και την κοινότητα. Και το σκούταρι, Χρυσούπολη, είχε πολύκο πράγμα για το ελληνισμό. Απέναντι βλέπετε και το Οθωμανικό τζαμί. Οθωμανικό, εντάξει, μουσουλμανικό τέμενο να πούμε. Το Βαλιδέ τζαμί. Ας περάσουμε από εδώ απέναντι. Να πάμε και στην αγορά. Γιατί θέλουμε να δούμε και τα ψάρια. Τι ψάρια έχει να δούμε. Έτσι. Ας περάσω προσεκτικά. Ένα τζαμί όμορφο, μικρό, Σελμάναγκα τζαμί, τρεις πλευρές έχει και βρύση και ανάποδα πάω. Αν θέλετε να το δείτε, όπως το είπα, να το ξαναπώ, ρίξτε μια ματιά στο YouTube κανάλι μου Travel with Ender και αν θέλετε κάντε και εγγραφή, γιατί θα ανεβάσω και μια ξενάγηση μου από την Αγία Σοφία. Από την Αγία Σοφία, αλλά όχι τώρα. Γιατί τώρα αυτό έχουμε, όταν δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Δείτε τα παιδιά, γλάρια. Αυτά είναι παιδιά. Live έκανες και τα κακά, δεν τρέπεσαι λίγο.
Λοιπόν, πάμε. Και βέβαια και μεγάλη έχει. Αυτό παιδί είναι, παιδί. Παιδάκι μου. Παιδάκι μου εσύ. Αυτό μεγαλώνει, εντάξει. Έγινε μπάρμπας. Δεν φοβάται κιόλας. Πω, τι κακό μάθανε. Λοιπόν, μας γελάνε. Έτσι, ακούτε και γλάρους. Έχει και η αγαπητή φιλινάδα Σοφία. Έχει και την ομάδα «Η Πόλη των Γλάρων». Πραγματικά είναι σύμβολο της πόλης, η Γλάρη. Ας μπούμε τώρα να δούμε και πατσάδες, να δούμε και ψάρια, να δούμε και τυριά, τουρσιά, κουφέτα. Τι όμορφο γλάρο, πω 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 πω, τι πράγμα είσαι εσύ. Μπράβο, μπράβο, τι ωραίο είναι. Tour guide με, μη φεύγεις. Γεια. Λοιπόν, άντε να κάνουμε μια ξενάγηση. Γκουρμέ. Λοιπόν, εδώ τι έχει. Ξινόγαλο. Γάλα. Ξινόγαλο είναι το αριάνι. Εσείς το λέτε ξινόγαλο, αλλά εντάξει, είναι αριάνι. Τουρσιά, χαλβάδες. Αυτό είναι χαλβά. Αυτό το ξύλινο. Είναι χαλβάδες. Τερχανά. Μαντί. Μακαρόνια. Αλλαντικά. Πρέπει να γυρίσω να πάρω λίγο παστορμά για την πρωτοχρονιά. Και σήμερα έπρεπε, αλλά εντάξει, είμαστε σε άλλη φάση τώρα. Έχει πολύ κόσμο. Έχει ψάρια, έχει μπερεκέτη και μπόλικο. Α, έχει κελέ. Τώρα γίναμε 55, ε. Πατσά. Στομάχι. Ισκεμπέ που λέμε. Μύδια. Μύδια γεμιστά. Έχει. Καφέ. Καφέ κοπτίο. 100 γραμμάρια, 7,5 λίρες. Λοιπόν, 7,5 λίρες. Πάμε, ψάρια. Χαμός. Σκουμπρί, 25 λίρες, δηλαδή 2,5 ευρώ σχεδόν. Σαβρίδια, 30 λίρες, 3 ευρώ, σχεδόν 3 ευρώ. Αυγά, πατσά, σηκωτάκια, κασάπικα. Χαμός. Τσινακόπια, 50 λίρες, 5 ευρώ το κιλό. Ζωντανά. Όπως η εκπομπή μας, ζωντανά, live. Λοιπόν. Εδώ, ζαρζαβατικά. Πολύ ωραία. Μαϊντανό, φρέσκο. Κοτσομούρες, 3,5 ευρώ το κιλό. Μπακαλιάρο, 3 ευρώ. Γαύρο, 20, 2 ευρώ το κιλό. Γαύρο πόντου. Σολομό. Κάσπερα, αβού. 50 λίρες, 5 ευρώ. Σπορτέξ. Αμπίδας, όχι Αντίδας, Αμπίδας. Κάστανα, όμορφα κάστανα βλέπω. Χουρμάδες. 7 λίρες, 7 ευρώ, όχι 7 ευρώ, 70 λεπτά, 70 λεπτά είναι μανταρίνια, 70 λεπτά πορτοκάλια. Σε εμάς το σούπερ μάρκετ 8 λίρες και 95 λεπτά, δηλαδή 89 λεπτά μας τα φέρνει τα πορτοκάλια στο σπίτι. Αχ, εντεράχ. Λοιπόν, πάμε, έχουμε ακόμα, να δούμε, μη φεύγετε. Λοιπόν, έχετε ένα μαχαίρι που δεν κόβει πια. Το φέρνετε εδώ, έχει έναν που το κάνει να κόβει πιο όμορφα. Μου κοιτάνε και περίεργα. Γιατί λέει φοράει τόσο. Νομίζουν ότι φτάνει αυτή η μάσκα που φοράνε. Λοιπόν, βλέπετε. Χουρμάδες, μουσμούλα, 10 λίρες, 1 ευρώ δηλαδή. Μέλια, τι ωραία μέλια. Να, εδώ είναι το μαχαίρι που φέρνετε. Εδώ είναι τα μαχαίρια. Παιχνίδια. Είναι ακριβώς αυτός. Έχω ψωνίσει όμως μια φορά τη ζομπέλα. Εδώ έχει ομπρέλες, διάφορες ομπρέλες. Έχει τσάντες. Λοιπόν, ζαρζαβατικά να δούμε και να ξαναγυρίσουμε να βγούμε από την άλλη πλευρά της αγοράς. Εδώ είναι ένα βιβλιοπωλείο του Σκουνταρίου, αλλά το οποίο είναι κλειστό δυστυχώς. Κάτσε.
Οπ. Ας συνεχίσουμε να δούμε τα ζαρδαβατικά. Ω, πιπεριές, αλλά πικρά. Πολύ καυτερά. Ύστερα, λεμόνια. Το τεμάχιο είναι μια λίρα. Μανταρίνια, 6 λίρες, δηλαδή 60 λεπτά. 70 ήταν τα άλλα. Αλλά έχω καιρό να κουβαλήσω πράγματα. Έχω καιρό να κουβαλήσω. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος ψωνίζει τώρα ό,τι χρειάζεται. Εδώ το Ουκιανής είναι ένα εστιατόριο κανονικά που ο κόσμος πήγαινε να φάει χωρίς ποτό ψάρι. Αλλά το έχουν κλείσει, εδώ είναι η αγορά δηλαδή. Κάνει με διχάλα, δηλαδή ένα εκεί που λέει η ταμπέλα «Üsküdar Sebzeciler Çarşısı» και εδώ είναι «Üsküdar Balıkçılar Çarşısı» και εκεί υπάρχουν ψαράδες και εδώ υπάρχουν ψαράδες. Ας πάμε και από εδώ και από εκεί που θα βγούμε θα τελειώσουμε την ζωντανή μας μετάδοση. Τα έχουν χωρίσει εδώ όμορφα, εκεί τα καθαρίζουν κιόλας, μπαίνει με τη σειρά στο καθάρισμα και στο καθάρισμα τα καθαρίζουν. Γαύρο 40 λίρες, αλλά αυτά είναι πιο έτσι μεγάλα. Εδώ ψήνουν και τα κοτόπουλα και τα φτερά και τα έχουν να τα ετοιμάσουν. Α, εδώ χαλκάδες, έτσι. Έχουν και το εκμέκ, τουλούμπες. Σιάμπτα, οίκο κούλνον ήταν τσόκιαρδεκ. Από το γυμνάσιο μπροστά που πουλούσανε, τρώγαμε πολύ, λέει. Της μαμάς, τα σεκερπαρέ. Γλυκό σούτζικο. Λοιπόν, όπου εδώ έχει και λουκούμια, έτσι και τα λουκούμια. Παπαγιά μάγκο. Πολύ ωραία. Χαλβάδες, λοιπόν, ταχίνι. Αυγά. Μανιτάρια. Μανιτάρια, ελιές. Χαμός γίνεται εδώ. Και έχει μπόλικα πράγματα. Τώρα αυτό εμείς παραγγέλνουμε από εδώ και έτσι τα φέρνουν στο σπίτι. Από αυτό το μαγαζί εγώ παραγγέλνω. Λοιπόν, και εδώ ψήνουν ζωντανά live. Εδώ έχει με ξινό μαλλιά ψωμιά. Έτσι λοιπόν. Τουλουμπά. Λουκουμάδες, ελιές. Ελιές. Και εδώ είναι το Hakkızade που το κάνουν διαφήμιση συνέχεια, αλλά δεν αξίζει τον κόπο αυτό για μένα, η προσωπική μου γνώμη. Να σας δείξω και μια άλλη βιτρίνα και έτσι να κλείσουμε γλυκά την μετάδοσή μας. Λοιπόν, εκεί απέναντι έχει και το Mimarsınan Çarşısı. Έχει μετατραπεί σε μια αγορά, αλλά κανονικά ήταν ένα χαμάμ. Έτσι. Χρόνια πολλά. Μωρία, απλά δεν με πήρες χαβάρι. Λοιπόν, κουτσουμούρα 3 ευρώ, εκεί 13. Γιατί έτσι? Τώρα είναι εποχή, σεζόν για τα ψάρια. Βγαίνει μπόλικα ψάρια. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας είδα. Δεν σας είδα, εσείς με είδατε. Αλλά αν θέλετε γράψτε ένα γεια από το μέρος που με είδατε. Κοινοποιήστε το βίντεο. Είναι σημαντικό. Όσοι πολλοί δουν ότι προσπαθώ να κάνω αυτή την προσπάθεια, τόσο καλά είναι για μένα. Θέλω να μείνετε με αγάπη, με υγεία και χαιρετισμούς από την Κωνσταντινούπολη. Να είστε καλά.